Σας πάω στα Αστερούσια και στα Πρετόρια συγκεκριμένα. Δύο κουβέντες για να ξέρετε, με τη βοήθεια του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αστερουσίων, του Μανώλη του Καρκαβάτσου, για αυτή την κινητοποίηση της Κυριακής. Γιατί όπως από την αρχή σας έχω πει και σας έχω διαβάσει ένα μέρος αυτής της ανακοίνωσης του Συλλόγου, κατεβάζουν τα τρακτέρ στον κόμβο. Καλημέρα κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Να σας ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, στους δρόμους, κύριε Αδουλγεράκη, στους δρόμους, γιατί ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων δεν κάνει εκπτώσεις στη διαδικασία της διεκδίκησης και των προβλημάτων μας, γιατί θα το βρει μπροστά του και εμείς και τα παιδιά μας. Mm. Είμαστε σε μια πορεία που διαχρονικά τα προβλήματα της αγροτιάς αναδεικνύονται, γιατί είναι βάρβαρα και βάναυσα, και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και να δρομολογήσουμε την εξέλιξη μαζί με τους συναδέλφους μας που πανελλαδικά βρίσκονται αυτή την περίοδο στους δρόμους. Καρδίτσα, Λάρισα και Χανιά σε παράλληλη έτσι πορεία θα είσαστε? Τα Χανιά έχουν ανακοινώσει ότι θα βγουν την επόμενη Κυριακή συντονισμένοι σε επίπεδο διαμαρτυρία στα μεγάλα χωράφια. Ναι. Και από το Ρέθυμνο ερχόμαστε σε επαφή με τους αγροτικούς συλλόγους από τον Αμάρη. Αλλά γενικότερα, αφού κραζόμαστε, κύριε Αδουργεράκη, τη λογική ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Ξέρετε, αυτό το οποίο ή σε εκείνο το σημείο το οποίο έμεινα στην ανακοίνωσή σας ήταν αυτό που λέτε, ότι μπορεί να ήταν καλή φετινή βεντέμα στο λάδι, μπορεί να ήταν αυξημένη η τιμή του λαδιού, αλλά δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα δεν μας βοηθάνε για να πάρουμε ανάσα. Πληθωρισμός, κόστος παραγωγής, έξοδα νοικοκυριού, λοιπάσματα, εφόδια, έξοδα συγκομιδής, ρεύμα, καύσιμα, αυξήσεις στα είδη πρώτη ανάγκης, και έτσι δεν βοηθάει ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε δηλαδή η ποσότητα αλλά ούτε και η τιμή. Έτσι είναι, κύριε Αδουργεράκη, έτσι δυστυχώς είναι, αυτή είναι η κατάσταση, και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε σκεπασταρές. Αυτή η τιμή μας ανάσανε, δεν λέω, αλλά είναι εικονική πραγματικότητα τη λέμε εμείς, γιατί δεν εξασφαλίζει τίποτα προς τα μπρος. Εμάς δεν μας φτάνει η θάλασσα Μαγκύρη για να λύσουμε τα προβλήματα του οικογενειακού νοικοκυριού, για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα βάρβαρα που μας έχουν φορτώσει. Και ένα βασικό ζήτημα είναι το κόστος παραγωγής. Και πως πήγε 35% αύξηση το περσινό λάδι, πόσο πήγαν τα εφόδια, κυρία Δουλγεράκη, πόσο πήγε το πετρέλαιο, πόσο πήγε το ρεύμα, πόσο πήγε τα έξοδα στο λαϊκό νοικοκυριό από τις βασικές ανάγκες του. Άρα λοιπόν δεν μας μένει τίποτα. Θα παρατάξουμε τα τρακτέρ, θα βγούμε τη Κυριακή με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε. Την πείρα την έχουμε, είναι τεράστια. Με το θάρρος και το κουράγιο που μας δίνουν οι μικροβιοπαλλεστές αγρότες σε επίπεδο Ελλάδας, και από εκεί θα στείλουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να λύσουμε και εμείς αυτό που λέμε επιβίωση, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν μας σταματάει κανείς, κύριε Αδουργεράκη. Αυτοί οι αγώνες είναι διαχρονικοί και μόνιμοι. Λοιπόν, ωραία. Κρατάμε τις πρώτες παρατηρήσεις. Θα τα ξαναπούμε. Τις πρώτες θέσεις σας. Τουλάχιστον σας κάλεσα για να ενημερωθεί ο κόσμος και κυρίως ο κόσμος της Μεσαράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ Καρκαβάτσο. Και να τονίσω μόνο το εξής. Ο Αγροτικός Σύλλογος, κυρία Δουλγεράκη, στα Αστερούσια, στο σημείο αναφοράς του, που κατοχυρώνει την αγώνα του και τη διεκδίκησή του, δεν τζιμπά στον κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν έρχεται απέναντι με τρόπο στις κοινωνικές τάξεις που βασανίζονται. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι και μαζί με αυτούς προχωράμε. Εργατική τάξη, μικροβιοπαλλεστές, μικροβιοτέχνες, όλοι εκεί είναι νεολαία στα πλαίσια μιας διεκδίκησης που να μας δώσει ανάσα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.